Τη δική τους καθιερωμένη κοπή της πίτας τους για το νέο έτος πραγματοποίησαν το βράδυ του Σαββάτου τα μέλη του Συλλόγου Μικρασιατών Καβάλας. Η αίθουσα του ξενοδοχείου που έγινε η εκδήλωση ήταν κατάμεστη από μέλη του Συλλόγου, επισήμους που έδωσαν το παρόν, αλλά και υποψηφίους βουλευτές του νομού στις επερχόμενες εκλογές. Αρχικά έγινε η καθιερωμένη κοπή της πίτας από τον εκπρόσωπο του Μητροπολίτη Φιλίππο Νεαπόλεο Θάσου Προκοπίου, ο οποίος μίλησε με θερμά λόγια για την πλούσια δράση του Συλλόγου, ενώ στο έργο και τις δραστηριότητες του Συλλόγου Μικρασιατών αναφέρθηκαν και οι επίσημοι που βρέθηκαν στην εκδήλωση. Μεταφέροντας τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, καταθέτω και εγώ τις προσωπικές μου ευχές στον πολύ δραστήριο και αξιόλογο Σύλλογο των Μικρασιατών και εκφράζω την ευαρέσκεια της τοπικής μας εκκλησίας για το επιτελούμενο σπουδαίο, πολιτιστικό και εθνικό, θα έλεγα, έργο που επιτελεί ο Σύλλογος των Μικρασιατών. Θέλω να συγχαρώ τον Πρόεδρο, τη Διοίκηση και τα μέλη του Συλλόγου για την προσπάθεια την οποία κάνουν. Είναι πολύ σημαντική προσπάθεια. Η κρίση μας έχει δείξει ότι πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας την ιστορία μας, την προέλευσή μας, τις παραδόσεις μας, τη θρησκεία μας. Αποτελούν τη βάση από την οποία μπορούμε να ξεκινάμε κάθε φορά για να φτάνουμε στο σωστό σημείο και να ξεπερνούμε τις δυσκολίες. Θέλω να ευχηθώ στον βουλευτή, στον Δήμο του Τιτσιώτη και σε όλους τους υποψήφιους βουλευτές, την Κατερίνα, τον Τάκη, τον Χρήστο, αν ξεχνάω κανέναν, ζητώ συγγνώμη, καλή επιτυχία και να εκφράσω τη βεβαιότητα ότι ο Άγιος Γρηγόριος που γιορτάζει την Κυριακή Μικρασιά της Άγιος Ων θα φωτίσει, την άλλη Κυριακή που είναι οι εκλογές, θα φωτίσει για να βγει η σωστή απόφαση. Αδέρφια Μικρασιάτες, καλησπέρα, χρόνια μας πολλά, καλή χρονιά. Για μια ακόμη φορά αποδεικνύουμε πόσο ζωηρό DNA έχουμε, ησυχία δεν έχουμε. Λοιπόν, εύχομαι σε όλους υγεία, ευλογία στα σπίτια σας, στις οικογένειές σας, στα παιδιά σας και ο Δήμος Καβάλας από κοντά με τις δυνάμεις του ό,τι μπορεί θα κάνει και εσάς. Επιτυχίες στο Σύλλογο, τον τόσο δραστήριο και πνευματικό, όπως επίσης και στο Διοικητικό Συμβούλιο που εύχομαι να συνεχίσει αυτό το πολύ σπουδαίο και σημαντικό έργο που κάνει. Ως Μικρασιάτισσα και μέλος και του Συλλόγου των Μικρασιατών δεν θα μπορούσα βεβαίως να λείπω από τη συγκεκριμένη, από τη σημερινή πίτα. Να δώσω συγχαρητήρια στο Σύλλογο και στη Διοίκηση για τη μεγάλη προσπάθεια και τον αγώνα που κάνει. Θέλω να ευχηθώ σε όλα τα μέλη και στο Σύλλογο κάθε επιτυχία. Μικρασιάτες, οι Καπαδόκες, οι Βόντιοι, οι Σμυρνοί, γενικά οι Μικρασιάτες έχουν ένα μεγάλο βασικό γνώρισμα. Είμαστε και φιλοπρόοδοι άνθρωποι, είμαστε πατριώτες, αγαπάμε τα ήθη και τα έθιμά μας και τις παραδόσεις μας. Έτσι γεροί δυνατοί να υποδόνουν τις προσπαθίες τους. Έχουμε σε όλους καλή χρονιά και ευλογημένη. Να είστε καλά. Να πω απλώς στον κύριο Περιφερειάρχη, στην κυρία Δήμαρχο, να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στους συλλόγους γενικά και ειδικά στο Σύλλογο Μικρασιατών. Είναι ένας σύλλογος που μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στο πολιτιστικό γίγνεσθε της πόλης και της περιοχής μας. Δεν μιλάω τώρα ως πρόεδρος, για 1,5 μήνα θα είμαι πρόεδρος, μετά θα είναι άλλος πρόεδρος, οπωσδήποτε θα είναι άλλος, δεν ξέρω ποιος θα είναι, αλλά άλλος θα είναι. Όποιος και αν είναι όμως, οι σύλλογοι και ιδιαίτερα ο Σύλλογος Μικρασιατών αξίζει να προσεχθεί. Των εισηγήσεων των επισήμων αλλά και του Πρόεδρου του Συλλόγου ακολούθησαν χωρί από τα παιδικά τμήματα του Συλλόγου. Πρώτα να ευχηθούμε το 2015 να φέρει υγεία και χαρά στα σπιτικά μας, επιτυχίες φυσικά στο σύλλογό μας, καλύτερες μέρες για την πατρίδα μας και ασφάλεια και ειρήνη στον κόσμο. Το 2015 πάντα μπαίνει ο καινούριος χρόνος, γενικά πάντα μπαίνει με ελπίδες.
λόγω της κατάστασης και των επικείμενων εκλογών οι ελπίδες εναλλάσσονται με τους φόβους, όπως είναι ευνόητο. Ευχόμαστε εμείς να κυριαρχήσει το καλό και να έχουμε μια καλή χρονιά. Ο Σύλλογος θα συνεχίσει τις μέχρι τώρα δραστηριότητες του, που ήταν απόλυτα επιτυχημένες κατά τη χρονιά που μας πέρασε. Και το μόνο που θα ήθελα να πω είναι για την προσεχή εκδρομή που έχουμε να κάνουμε στο Τζεσμέ από τις 8 μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου. Είναι μια προσκυνηματική πραγματικά εκδρομή, γιατί θα συμμετάσχουμε, θα πάρουμε μέρος στην Θεία